Τηρώντας τις θέσεις αρχών, πιστεύουμε ότι έχει δημιουργηθεί το απαιτούμενο υπόβαθρο, έτσι ώστε να ελπίζουμε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή διευθέτηση του θέματος της ΆΤΑ, με απόλυτη προσήλωση και σεβασμό προς τις υπογραφές που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της μεταβατικής συμφωνίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μια θετική κατάληξη σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα θα δώσει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο δικαίωμα ως βασική συνιστόσα των συλλογικών συμβάσεων να βελτιώσουν την απόδοση των μισθών τους, διαχειριζόμενοι καλύτερα τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του πληθωρισμού, και την ίδια στιγμή και εξίσου σημαντικό θα μας δώσει την δυνατότητα, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια θετική κατάληξη σε σχέση με την διεύρυνση και επέκταση των συλλογικών συμβάσεων. Στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος είναι η κατάληξη σε μια συμφωνία η οποία να διασφαλίσει τις βασικές αρχές όπως έχουν τεθεί από το συνδικαλιστικό κίνημα και στην πασυνδικαλιστική σύσκεψη που έγινε χθες. Θα έλεγα ότι έγινε μια επικοδομητική συζήτηση μαζί με τον Υπουργό. Θεωρούμε ότι έχουν επεξηγηθεί πλήρως τα ζητήματα τα οποία προβληματίζουν και απασχολούν το συνδικαλιστικό κίνημα. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει εκ νέου συνάντηση μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων. Πιστεύουμε ότι το πλαίσιο το οποίο καθορίζεται διευκολύνει και τις δύο πλευρές ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το σημαντικό αυτό ζήτημα, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη πάντοτε τη μεταβατική συμφωνία η οποία καθορίζει ευκρινώς τις βασικές αρχές σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του θεσμού της ΆΤΑ. Έχουμε μεταφέρει τις αποφάσεις της πατσιντικαλιστικής στον Υπουργό, ο οποίος τις άκουσε με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον. Θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που έχει πει ο Υπουργός. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Από τον καιρό που άρχισε η συζήτηση του θέματος, δήλωνα αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε. Ελπίζω την ερχόμενη εβδομάδα να έχουμε καταλήξει για το θέμα.